Τι γίνεται με τη ΜΕΦ, με τις ΣΕΜΕΦ, τι γίνεται με τις κλίνες COVID, πόσο επιβαρυμένη είναι η κατάσταση? Η κατάσταση επιβαρύνεται όλο και περισσότερο. Το πρόβλημα το μεγάλο που αντιμετωπίζουμε και στο δικό μας το νοσοκομείο, αλλά και στα υπόλοιπα νοσοκομεία, είναι ότι ένα χρόνο μετά από την άνοιξη της πανδημίας, η κυβέρνηση ουσιαστικά δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για την ενίσχυση του συστήματος υγείας, αλλά και των υγειονομικών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, δεν άνοιξε κανένα από τα κλειστά τα νοσοκομεία, τα οποία είχαν κλείσει προηγούμενες κυβερνήσεις και δεν άνοιξε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και ταυτόχρονα αναγκαζόμαστε έτσι συνάδελφοι να προσπαθούν να καλύψουν τις COVID εφημερίες, τους COVID ασθενείς, αφήνοντας ουσιαστικά σε άλλους συναδέλφους μεγάλες τρύπες για να καλύψουν τα υπόλοιπα περιστατικά. Εμείς εδώ σήμερα είμαστε για να διατρανώσουμε ότι υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του λαού στην υγεία. Ουσιαστικά αυτό είναι το μεγαλύτερο, το δικαίωμα των εργαζομένων σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Τα πράγματα είναι πολύ πιο τραγικότερα από τότε που ξεκίνησε η πανδημία. Οι ασθενείς έρχονται στα επίγοντα περιστατικά πολύ πιο παραπελημένοι πλέον, γιατί και η πρωτοβάθμια δεν λειτουργεί, έχει αποδυναμηθεί ακόμα περισσότερο, ήταν αποδιαρθρωμένη ακόμα πιο πολύ. Έχουμε προβλήματα γιατί έχουμε περικοπές στο σύνολο των χειρουργείων, στο σύνολο των εξωτερικών ιατρείων, που αυτό σημαίνει δεν μπορούμε να δούμε τις ασθενείς. Αυτό είναι σημαντικό γιατί το σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα υγείας, επιχειρείται να γίνει νόσημα σύστημα υγείας μιας νόσου, δηλαδή της νόσου COVID, με ό,τι αυτό σημαίνει, για την αύξηση της νοσηρότητας και τον κίνδυνο της θνητότητας για όλες τις υπόλοιπες ασθένειες. Για να καταλάβουμε σε μια εφημερία τι γίνεται με το COVID. Έρχεται ο κόσμος, πόσοι έρχονται, τι γίνεται αν ολόκληρες οικογένειες. Θέλω να μας πείτε λίγο ποια είναι η κατάσταση. Για τα κρεβάτια εδώ στον Ευαγγελισμό, πείτε κάτι. Ξεκινήστε λίγο με τις εισαγωγές και για τα κρεβάτια. Εντάξει, οι εισαγωγές είναι πολύ περισσότερες. Έχουμε μαζί στα τμήματα επικών περιστατικών έρχονται πολλά ύποπτα. Κάποια από αυτά βγαίνουν θετικά, κάποια από αυτά όχι. Με αποτέλεσμα γεμίζουν οι ήδη επιβαρημένες κλινικές COVID, αλλά το πρόβλημα γίνεται ακόμα χειρότερο και αυτό που εμάς μας ανησυχεί πλέον πολύ περισσότερο είναι τι γίνεται με τα υπόλοιπα νοσήματα. Αυτό θα είναι κάτι που και με το τέλος της πανδημίας θα το αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο χειρότερο σαν κοινωνία και σαν λαός. Γι' αυτό είμαστε εδώ, υπερασπιζόμαστε την υγεία του λαού μας. Οι κλίνες COVID τι γίνεται πάνω? Οι κλίνες COVID γεμίζουν. Έχουμε πάνω από 130 ασθενείς. Οι κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας είχαν και αυτές σχεδόν γεμίσει. Ανοίξαμε άλλες 12. Βέβαια, με το προσωπικό να παραμένει το ίδιο. Ρωτήσατε πριν από λίγο τι γίνεται με τους ασθενείς, με τους συναδέλφους οι οποίοι νοσούν. Εδώ πρέπει να πούμε ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα στους υγειονομικούς δεν τηρούνται το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις. Και αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη προσωπικού. Με την έλλειψη προσωπικού για την οποία φωνάζουμε και λέμε ότι θα πρέπει να μας φέρουν κόσμο, συναδέλφους μόνιμους, ώστε να υπάρχουν εφεδρείες να αντικαθιστούν τους συναδέλφους οι οποίοι νοσούν και πρέπει να βρίσκονται στα σπίτια τους.